προηγουμένως θεωρείται επιτυχημένο πρόγραμμα γιατί δεν μας έρχεται ουρόνο κατέβατο από την κοινότητα ή από κάποιο Υπουργείο. Έχουν συνειδητοποιήσει απ' έξω ότι δεν μπορούν να εξισώσουν όλες τις περιοχές και να θεωρήσουν ότι έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια χαρακτηριστικά, άρα χρειάζονται τα ίδια πράγματα και δίνουν τη δυνατότητα σε τοπικούς φορείς που γνωρίζουν την περιοχή τους και στον τοπικό πληθυσμό να σχεδιάσει μόνος του το πρόγραμμα, να πει τι είναι αυτό που θέλει να χρηματοδοτηθεί, να πει ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να πει ποιες είναι οι απειλές που βλέπει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ένα πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον τοπικό πληθυσμό να πάρει στα χέρια του το σχεδιασμό και να καθορίσει σε κάποιο βαθμό το μέλλον του. Είναι μια πολυτομιακή προσέγγιση, θα δείτε ότι χρηματοδοτεί δράσεις σε πάρα πολλούς τομείς και ενισχύει και επιδοτεί δράσεις συλλογικές, δράσεις συνεργασίας, θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα γι' αυτό στην πορεία. Έχουμε για πρώτη φορά μια πολυταμιακή προσέγγιση, δηλαδή πρακτικά διάφορα ταμεία της κοινότητας συνδυάζουν τους πόρους τους και χρηματοδοτούν αυτά τα νέα προγράμματα, όπως το Γεωργίας, το Αηλίας, το Περιφερειακής Ανάπτυξης κτλ. Το 8,5% του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή περίπου στα 400 εκατομμύρια, είναι αυτό το καινούριο CLD Leader. Και θα εφαρμοστεί σε 50 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει μέχρι και 100% των αγροτικών περιοχών της χώρας.